Κυρία Λιάννα Κανέλη, εδώ. Γεια σα. Κυρία πολύ, όπως... πολύ καλημέρα σα. Πολύ καλή μέρα σα. Είστε μία εξ αυτών που έχετε πάρει επίση δάνειο. Όχι, δεν έχω πάρει. Δεν έχετε πάρει. Γιατί, Γιατί όμω. <laughs> ακίνητο δεν έχετε. Έχω. Πολιτικό δεν, δεν είστε. Δεν είναι δικό το μου. Δηλαδή το έχω μεταβιβάσει το παιδί. Ε, άρα, άρα είναι καθαρό όμω το ακίνητο. Άρα θα μπορέσετε να πάτε ναι, σε Ναι, με δάνειο αγοράστηκε, εξοφλήθηκε. Εντάξει. Υπάρχει πολλοί κόσμο στην Ελλάδα που είναι δανεισμένο. Όλοι δανεισμένοι. Δεν είναι οι ίδιοι όροι. Δεν είναι οι ίδιοι λόγοι για να πάρει κανένα ένα δάνειο. Και δεν είναι η ίδια η χρονική στιγμή που έχουν πάρει οι άνθρωποι ένα δάνειο. Ο κ. Πολλάκη, πώ το πήρε δηλαδή. Αυτή τη στιγμή. Όπω είναι και νομότυπο. Δεν θα μπω στη συζήτηση αυτή. Μακάρι που να κοπανιάσετε χάμω. Mm. Γιατί, γιατί είναι μια α, 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 απλή φυσική επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό. Ναι, είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι από τι σπάνιε φορέ που συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Είναι η κλασική ε, τσιπρέικη, σιριζέικη, προεκλογική κανονικότητα. Mm -hmm. Θα σκαλοδολογούμε με τευτελεία από το πρωί το βράδυ. Θα ανταλλάσσουμε τέτοιου είδους πληροφορίες, θα γίνεται casting ηθοποιών ε, πολιτικών, παύλα πολιτικών, mm -hmm. θα έχουμε φωτογραφίες, μπορεί και να θυμώσανε κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ε, χάθηκε η δόξα και η δημοσιότητα του βραβείου που πήρε ο Κίσιγκερ και ο Σολάνα και το πήρε και ο Τσίπρας και οπότε είναι στο mm -hmm. ίδιο σκηνικό. Δεν θα πάμε στην ουσία του πράγματος και έχω πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθώ από την ποιητική του... Κατά πολλάκι ε, ερωτόκριτου της Τα τηλέφωνα της στο κεντρικό τραπεζί. Δεν μπορώ, δεν υπο... αντέχω. Δηλαδή, δεν αντέχω αυτή τη συζήτηση με αυτό το στυλ. Mm. Και, εν πάση περιπτώσει, να σας... για να είμαι και ειλικρινής, νομίζω ότι τρεις μέρες που δεν το είδε κανένας στις τηλεοράσεις, τρεις μέρες στο φεστιβάλ της ΚΝΕΤΑ, παιδιά mm -hmm. κοπανιόντουσαν ω νιάτα, δεν κάνανε τίποτε άλλο. Ανέλυαν τι πτυχέ του πολλάκι. Ναι. Και μετά από τρει μέρε, δεν ξέρω πού κατέληξε το κεντρικό συμβούλιο τη ΚΝΕ, θα βγάλουν μία ανάλυση σε λίγο και θα μα την πούνε. Μα σα παρακαλώ πολύ. Δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια σα το λέω. Δεν αντέχω δεν αυτού του είδους... Τα τηλέφωνα, αυτού τα τηλέφωνα στο είδος... κεντρικό τραπεζίτη. Οι απειλέ θα έρθω εγώ εκεί και θα σου πω να κάνει την έρευνα μέχρι να δώσει διαταγή. Η ηχογράφηση, οι διαρροέ, όλα αυτά. Ακούστε, αυτά είναι πολύ συνηθισμένα πράγματα στην Ελλάδα. Πάρα πολύ συνηθισμένα πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε εξοικειωθεί με το τέρα. Προσπαθείτε τώρα να τα παρουσιάσετε όλοι μα ω τερατώδη. Λοιπόν, το στυλ του κυρίου Πολάκη είναι κυρίαρχο. Σα έχω ξαναπεί ότι αυτό το στυλ είναι η νίκη τη πολιτική εμφάνιση τη εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι η νίκη τη. Επέβαλε αυτού του είδου το τραμπουκολογίν. Πώ να σα το πω. Επομένως Επομένω, ότι του το απαντάνε και κάποιοι άλλοι με ένα ίδιο ύφο ή έτσι ή αλλιώ. Τώρα μου λέτε ε, Εγώ έχω 11 χρόνια τη δικιά. Από κεντρικού α... τραπεζίτη, από υπουργό. Ναι. Αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι πήρα εγώ, γράψα τον κούτρα και κάνουμε πλάκα. Εδώ μιλάνε όλοι για 6 και 8 κυβωτιάκια που κυκλοφορούν <laughs> βαλιτσάκια τη ΕΕ που ακούει, γράφει ο ένα τον, ακούει τον, το, το, το καμπινέ σα. Με συγχωρείτε δηλαδή. <laughs> Εδώ ε, ε, αποδείχθηκε ότι ακούγανε τη Μέρκελ, τον έναν, τον άλλον κτλ. Το δήλωσε κιόλα, αυτό θα σα πει, ότι το δήλωσε και τελείωσε. Εδώ υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι αλληλομηνύονται που ήταν μαζί πριν ιστορικά μέσα στην κυβέρνηση τη Ριζανέλ. κυβέρνηση τη Και ο ένα λέει σε καθιστό υπεύθυνο στη μήνυσή του, τα χάσα. Σε καθιστό υπεύθυνο στη μήνυσή του, πάει τα νομικά μου γίνανε ελιάδα μέσα στο κεφάλι μου. Δηλαδή, ό,τι έχω mm -hmm. σπουδάσει, δε, ε, Σε καθιστό υπεύθυνο για την ε, ε, πνευματική ε, κατάστασή μου τα επόμενα χρόνια. Yeah. Αμα κάνει Δηλαδή, εδώ. δηλαδή πώ να σα το πω, ε, αυτή τη στιγμή ξέρετε τι συμβαίνει. Συμβαίνει ένα πράγμα το οποίο μπορεί να τρελάνει πάρα πολύ κόσμο. Έρχονται και μιλάνε ε, προεκλογικά για αναστολή τη αδικία των συντάξεων χειρία. Mm -hmm. Και θα αυτό θα πουληθεί προεκλογικά ενδεχομένω και ω διόρθωση τη αδικία και θα είναι μόνον αναστολή. Μόνον αναστολή. Μιλάμε για αναστολή του ενό, αναστολή του άλλου, αναστολή του άλλου, των ήδη ψηφισμένων νομοσχεδίων. Και δεν ανοίγουν τέτοια. Να σα πω άλλη, άλλο πράγμα, το οποίο με απασχολεί και με καίει αυτή τη στιγμή. Κάποιο πριν ήταν εκεί που καθότανε, του ανοιχτού πανεπιστημίου, και ξέρετε, το ανοιχτό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα έχει μια ιστορία, έτσι. Έκανε μια πρόταση και αποφασίζει μονάχο του χωρί ειδοποίηση. Δεν έχω ειδοποίηση, Φοιτητέ χωρί κανένα. Το να το να, με ναι, το ΤΕΙ. Να το με το ΤΕΙ. Λοιπόν, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Έχουμε σε γραφεία του Κουκουέ να περνάνε και να βάζουν. Πώ το λένε, σβάστικε. Ε, ε, μιλάμε για έναν ε, εκφασισμό της καθημερινότητας... ο οποίος είναι τραγικός. Ειλικρινά σα το λέω. Τραγικό. Υπάρχουν ε, κλεμμένα λεφτά άπειρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Ε, στο, για το μάτι δεν είναι κανένα υπεύθυνο. Mm -hmm. Για τη μάνδρα δεν είναι κανένα υπεύθυνο. Για αυτό δεν είναι κανένα υπεύθυνο. Για το άλλο δεν είναι κανένα υπεύθυνο. Και έχουμε φτιάξει μια οριστολογία που λέγεται το παρελθόν. Και για οι καθαροί που έρχονται όμως όμως να μα καθαρίσουν. Υπάρχουν Εγώ υπάρχουν. αυτό που δεν αντέχω στον κύριο Πολλάκη για... είναι ότι θέλει να καθαρίσει τον κόσμο. Ναι. Και θεωρεί τον εαυτό του τον αρχάγγελο τη κάθαρση. Αυτό είναι που δεν αντέχω. Ειλικρινά σα το λέω. Δεν το αντέχω. Πάντω για όλο αυτό που περιγράφει, καταρχήν, με, με, όλο αυτό θα οδηγηθούμε στι εκλογέ και πότε θα είναι οι εκλογέ. Εγώ πιστεύω, Ή θα είναι ότι, εγώ, εγώ πιστεύω ότι οι εκλογέ θα εξαρτηθούν από μια σειρά παράγοντε που δεν του βάζουμε στο τραπέζι. Δηλαδή. Έχουμε τη Μαβί Βατάν 27 του Φλεβάρι. 27 του Φλεβάρι θα παλέψει με τη μεγαλύτερη άσκηση όλων των εποχών. Με ναυτική υπεροχή αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 12 η Τουρκία και στο νούμερο 22 από πλευρά πολεμικού ναυτικού η Ελλάδα. Αυτά είναι πολύ μεγάλα ζητήματα. Ρωτήστε του ανθρώπου που παλεύουν στι ένοπλε δυνάμει με τα λίγα πλοία. Λιγότερα από όσα θα μπορούσαμε να έχουμε, ξέρετε τι εννοώ, με τα λίγα πυρομαχικά, με τα λίγα ανταλλακτικά, με τα λίγα το ένα, με τα λίγα το άλλο. Ε, για πράγματα τα οποία αφορούν την ενέργεια. Έχουμε δηλώσει. Αυτή τη στιγμή σκοτώνονται οι Αμερικάνοι με του Κωσοβάρου στο Κόσοβο για την αλλαγή των συνόρων και για τη φορολογία στη Σερβία. Αυτή τη στιγμή οι σχέσει, αν δείτε τι δηλώσει του Πομπέου, του ενό του αλλουνού και του περιφερόμενου ανά την Ελλάδα Αμερικανού πρέσβη, mm -hmm. είναι σαν να προετοιμάζεται η χώρα για κάτι πολύ κακό που μπορεί να συμβεί. Και έρχεσαι μια κυβέρνηση η οποία σου λέει, αφού έχει πάρει και το βραβείο Ζήπρα. Πρέπει να το αυτό το βραβείο. Όχι, όχι, όχι. Τι α, να είναι το κακό. Να είναι μία... από, βοράνα, από το βορρά, να είναι από το νότο. Έρχεται μια κυβέρνηση και σα λέει ότι περάσαμε στην κανονικότητα. Τι θέλετε να συζητήσω εγώ τώρα, Την κανονικότητα, Τη είναι... δυσπραγία τη κοινωνία. Είναι κανονικότητας. κανονικότητα η εφόρμηση των Πασόκων στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ συνηθισμένο πράγμα. Πάρα πολύ συνηθισμένο πράγμα. Κοιτάξτε, πολύ καιρό Αυτό λέγατε... Αυτό που γίνεται. Πόσα χρόνια είσαι βουλευτή. Εγώ είμαι 20 χρόνια κοντά. 20 χρόνια. Τώρα, 19 χρόνια κλείνω Αυτό το πράγμα. Αυτό που μάνα, γίνεται τώρα έκουσες... στη Βουλή. Πόσα χρόνια. Το έχεις ξαναδεί. Ήταν και παλιότερα. Δηλαδή, αμαθίστε, ξεχάσατε τον Στέφανο Μάνο. Ναι, ήταν με που Τώρα εδώ μιλάμε για κύμα. Μιλάτε για κύμα γιατί υπάρχει και μία κυματόδη άνοδο μια αριστερά που δεν ήταν αριστερά. Αυτό είναι ένα μεσογειακό ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Είναι ένα μεσογειακό ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Συμβαίνει... Επιδιχάλετε όμως είναι, από Είναι φαίνεται. ένα Α, μοπ, το ξέρετε, είναι τελεόρα. ένα μοπ το σύστημα. Το σύστημα έχει βρει ένα μοπ, ένα μοπ για να βρίσκει τις ισορροπίες προς την κατεύθυνση που θέλει. Αυτό δεν είναι ούτε λαϊκή ε, ε, κυριαρχία, ούτε... Θα πάει και ο Παπανδρέου πιστεύεις στο ΣΥΡΙΖΑ? Ε, δεν νομί, νομίζω πρώτα απ' όλα αυτό, για να, ε, πρώτα απ' όλα οι Παπανδρέου για να λειτουργήσουν να πρέπει αυτό είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο, έτσι. Δηλαδή, η διαχείριση τη εντό εισαγωγικών δυναστεία Παπανδρέου πρέπει να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή. Θα φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποιο οικογενειακό συμβούλιο. Ενδεχομένω αποφάσισαν να τα σπάσουν, αν ο ένα με το ένα κόμμα και ο άλλο με το άλλο κόμμα, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα τη συγκυβέρνηση ναι. να επανενωθεί η, ε, οικογένεια. η, η οικογένεια διά τη επανένωση κάποιων κομμάτων και καινούριων σχηματισμών. Ο κ. Τσίπρα προσπαθεί να μείνει στην εξουσία. Ε, Προσφέροντα λύσει ε, στα άλυτα, ε, είπε ότι θα φάει τους δεινόσαυρους και έχει γίνει ο πιο νεανικό δεινόσαυρος που υπάρχει. Δηλαδή, είναι το που λένε των δεινόσαυρων. <Κι> Της παλιά πολιτική, αυτό εκπροσωπεί. <Κι> και αυτή τη στιγμή, μείζωνα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Πώ να σα το πω, Δηλαδή, μιλάμε για την Κρήτη, πάμε να χρεώσουμε στην Κρήτη τον Πολάκη, λε και είναι συλλήφθηνο όλη η Κρήτη, ο Πολάκη. <Κι> ε, 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 Μαντιναδίζουμε, ε, κουβαλάμε μια ποιητική, λέμε και διάφορου στίχου μέσα. Πείτε μου για να τρελαθώ. Όταν έγινε αυτό το δυστύχημα στην Κρήτη με του ανθρώπου που πήγαιναν στο κλέτι και πνιγήκανε τέσσερι, υπάρχει σήμανση πουθενά που θα να λέει μην περνάτε. Υπάρχει ένα δείκτη στάθμη που να λέει ε, όχι, ε, το, όχι, το, το νερό, νερό ανέβηκε υπάρχει. και δεν πρέπει Ούτε να το περνάτε τώρα, το απέναντι. Τώρα. Γιατί άκουσα και το εξωφρενικό που τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Δηλαδή αυτή η χώρα δεν είναι απλώ να σε πληγώνει, όπω λέει ο ποιητή, για να πω κι εγώ κάτι ποιητικό. Να μην πω κι εγώ κάτι ποιητικό. Εντάξει. Ε, ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα εκεί και έρχονται και μου λένε ότι οι κάτοικοι τη περιοχή το ξέρουν. Ενά και που οι άλλοι ήταν από άλλη ξέξτε, περιοχή και δεν το ήξεραν. Οι κάτοικοι το ξέρουν. Αυτός περιοχή περιοχή αυτός αυτό ω αιτιολόγηση, το χωράει το κεφάλι σα. Λοιπόν. Ότι κάποιο το ξέρει και αυτό που δεν το ξέρει, άμα τουλάχιστον ο κλήρο να περάσει από εκεί, θα πεθάνει, θα, πεθάνει, θα πνιγεί. Δηλαδή αυτά. Δεν έχουν λογική, και δεν μπορεί να θεωρηθούν αναδιαρθρώσεις, εξυγχρονισμοί, ε, μεταρρυθμίσει. Ε, με, αυτά. Εγώ, μου λέτε τώρα για το Πασόκ. Έχω mm. παρακολουθήσει ο Τσίπρα κάθε φορά που μιλάει, τι λέει. ΣΥΡΙΖΑ και δημοκρατική συμπαράταξη. Το λέει. Προοδευτική λέει. λέει. Και προοδευτική συμπαράταξη. Μα κοιτάξτε, μα. λέει προοδευτικό το ΝΑΤΟ. Θα τρελαθώ δηλαδή. Mm. Αφού λέει προοδευτικό το ΝΑΤΟ και προοδευτική τη, τη, τη μα. Και προοδευτικό, λέει ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το περιβάλλον. Καλά, ε, ε, δεν στι... του λέει και κανεί από το πασό κάτι τέτοιο. Μα ξέρετε, κάποια στρατιωτική βάση να, να προστατεύει το περιβάλλον. Θα τρελαθώ δηλαδή. Θέλετε να σα δείξω τη μελέτη, τι συνεπάγεται για μια περιοχή η ύπαρξη βάσεων. Η ύπαρξη βάσεων. Μ. Από αυτά που πρέπει να έχει εκεί μέσα και από αυτά που χρησιμοποιεί εκεί μέσα. Καλύτερα να μα πει πότε βλέπει εκλογέ. Εγώ τι βλέπω σύντομα. Πολύ σύντομα τι βλέπω. Πριν το Μάιο. Τι βλέπω σύντομα. Τι βλέπω ενδεχομένω και πριν από το Μάιο διότι δεν εξαρτιόνται. Από κανέναν από το, 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 του εσωτερικού παράγοντε. Εξαρτώνται περισσότερο από τα φεντικά του, τα έξω. Άμα με ρωτήσετε, δεν είμαι σε θέση να σα πω αύριο το πρωί. Mm -hmm. Αλλιώ θα είχα. Δεν θα είχαμε. Δεν από, χρήεν, τα, από χρήεν, έξω, Αυτή τη στιγμή λε η ίδια ότι δανείων. έξω. Μια χαρά τα πάει ο Τσίπρα υπό την έννοια ότι τον αγαπούν και τον θέλουν και τον Ναι, ναι λοιπόν, αλλά τη τη στιγμή, αυτή τη, τη στιγμή οι Κωσοβάροι ή... που είναι δίπλα λένε ότι ο χειρότερο εχθρό του Κωσόβου είναι η Μογκερίνη. Ε, Εσεί μου λέτε τώρα ποιο Έλληνα πολιτικό θέλει να γίνει επίτροπο. Για να κλείνω... Ή ποιο δημοσιογράφο. Δηλαδή, Έλληνα. Έλεγα... Αυτή τη, προ... τη στιγμή έχουμε. έχουμε... Ποιο θέλει να γίνει επίτροπο. Όχι, μα δεν λέτε ότι θέλει να γίνει. Λένε, λέω, το, το, λέτε πάει έτσι. Α, στο... το... για τον Παπανδρέο να περάσει το και Ποιο θα πάει επίτροπο και ποιο δεν θα πάει επίτροπο και θα πάει mm. επίτροπο. Και πήγε επίτροπο. Και πήγε και κάποιο επίτροπο. Και τι ελήθηκε δια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω πρόβλημα εδώ. Πείτε μου, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμα και η συζήτηση που άνοιξε για τα πανεπιστήμια. Ποιο ασχολήθηκε με το πόσο κάνουν τα μεταπτυχιακά, που το φτηνότερο κάνει 6,5 χιλιάρικα στην Ελλάδα. Ούδες. Το φτηνότερο κάνει 6,5 χιλιάρικα. Το μεταπτυχιακό. Στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε δωρεάν παιδεία. Τα... μετά μιλάτε για συγχωνεύσει. Ευχαριστούμε, Ελιάνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, με ευχαριστείτε γιατί. Γιατί ήρθα γιατί, να... γιατί αρνήθηκα <χει> να μιλήσω για τον Πολάκη. Για τον Πολάκη. Καλά, για και τον είπα Πολάκη. όλα και τα υπόλοιπα, υπόλοιπα προβλήματα. Υπό... προβλήματα ναι. Να σα πω γιατί. Γιατί τα υπόλοιπα προβλήματα του κόσμου, άμα δεν τα αφήσουμε ασυζήτητα, δεν θα αποτελέσουν κριτήριο για τι δημοτικέ και άλλε εκλογέ. Και θα πάμε σε πολλαπλό casting μαρκίζα στι τοπικέ, στι γενικέ και στι ευρωεκλογέ και θα φτιάχνετε ένα αντιδεξιό μέτωπο από δεξιούς και ένα αντιαριστερό μέτωπο από, αντιαριστερούς, από αριστερούς. Και αυτού του είδους οι παραλογισμοί, αν με αυτούς εξοικειωθεί, μετά μπορείς να αισθάνεσαι πολλά και να κάνεις μόνο σου χειρουργείο στον εαυτό σου για να γλιτώσεις τα λεφτά. Γεια σου Λιάννα, Να